δικαστήρια του Καραμανλή. Κάνω αυτή την κριτική. Όσον αφορά τώρα το θέμα της σκευωρίας. Πράγματι υπάρχει ζήτημα σκευωρίας από τον πληθωρικό τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί στις συγκεκριμένες περιπτώσεις στο ΠΑΣΟΚ την μέθοδο της σύστασης εξεταστικών επιτροπών. Κύριε Σκαδωράκη, θα πρέπει όλοι να αναγνωρίσουν και θα ήθελα επ' αυτού και τη γνώμη του κυρίου Υπουργού της Δικαιοσύνης ότι οι εξεταστικές επιτροπές είναι μέσο ασκήσεως κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δηλαδή είναι μέσο με τον οποίο η μειοψηφία ελέγχει την πλειοψηφία στα πλαίσια και τα χρονικά όρια της ίδιας κοινοβουλευτικής περίοδου. Είναι αδιανόητο και ποτέ δεν έχει γίνει να συσταθεί εξεταστική επιτροπή από πλειοψηφία όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση το ΠΑΣΟΚ. Τώρα για να ελέγξει πράξεις και παραλήψεις παρελθούσας κυβερνητικής δηλαδή εσείς διαφωνούσατε αυτό, κύριε Τζαβάρα. Κύριε Τζαβάρα, διαφωνούσατε με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Βεβαίως και δεν διαφωνούσαμε γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Όμως έχουμε και το δικαίωμα να ασκούμε την κριτική με τη συγκεκριμένη προσέγγιση την οποία σας εξέφρασα και θα ήθελα επ' αυτού να τοποθετηθούν όλοι οι συνταγματολόγοι του ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Λοβέρδος. Και ο υπουργός της Ευθύνης, ο κύριος Καθακίδης. Σήμερα, κύριε Στρατολόγη.